Γεια σας για το δεύτερο βίντεο CSS. Στο πρώτο βίντεο, αν δούμε, στο header είχαμε δώσει για φόντο κάποιο χρώμα, κόκκινο συγκεκριμένα, και είχα αλλάξει και εδώ το χρώμα του κειμένου. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να μην βάλουμε για φόντο κάποιο χρώμα, απλά να φορτώσουμε κάποια εικόνα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα έρθουμε στο CSS και εδώ που γράφω background color, θα βάλω εδώ image, θα σβήσω το χρώμα και εδώ τώρα τι γράφω, URL και ανοίγω παρενθέσεις. Μέσα στις παρενθέσεις τώρα πρέπει να φορτώσω την εικόνα. Και πώς το κάνω αυτό? Με την ίδια διαδικασία που φορτώνω μια εικόνα με την ετικέτα image. Δηλαδή, θα βάλω εδώ το φάκελο που είναι εικόνες μου, images, κάθετο, θα φορτώσω τη συγκεκριμένη εικόνα εδώ, άρα θα αντιγράψω το όνομά της, και θα βάλω και την επέκταση. Αν κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε τώρα πως φορτώσαμε κάποια εικόνα. Αυτό όμως που πρέπει να προσέχετε είναι η εικόνα μας να έχει ίδιες διαστάσεις όπως έχει και το header μας. Για να το βάλω αυτό από κάτω να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, αν δούμε, το header μας έχει πλάτος 800 πίξελ και ύψος 150 πίξελ. Φρόντισα να κατεβάσω εδώ μια εικόνα που έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με το header μου για να ταιριάξει ακριβώς. Τώρα πάμε να φτιάξουμε και το navigation menu. Θα σβήσω και από εδώ την επικεφαλίδα πλέον, δεν τη χρειάζομαι. Κάνουμε και μια ανανέωση. Ωραία. Αντιγράφω αυτό και αλλάζω το όνομα του ID τώρα σε nav menu. Θα αποθηκεύσουμε και εδώ τώρα θα κάνω μια unorder list που τους χρησιμοποιούμε κυρίως για τα navigation menu. Και μέσα εδώ θα βάλω τη λίστα μου. Μέσα τώρα στην ετικέτα LI θα κάνω και τη σύνδεσή μου. Θα βάλω την ετικέτα Anchor. Και θα κάνω μια σύνδεση που δεν θα μας παραπέμψει πουθενά. Απλά για να τη δούμε. Ωραία, και θα βάλω εδώ home. Θα κάνω και μερικές αντιγραφές. Και θα αλλάξω ονομασίες. Αποθηκεύω, κάνουμε ανανέωση και βλέπουμε εδώ τη λίστα μας που ακόμη δεν έχουμε δώσει στυλ με CSS. Λοιπόν, προχωράμε. Στο πρώτο που θα δώσω τώρα στυλ είναι στο nav menu που περιέχει όλα τα υπόλοιπα μέσα του. Άρα, πάω από εδώ κάτω, γράφω το όνομα του ID, nav menu, ανοίγω αγγείλες πάλι
Και τώρα εδώ τι θα πω, έχει πλάτος 800 πίξελ, αλλά το ύψος δεν θα το προκαθορίσω στα, όπως έκανε εδώ, θα το βάλω αυτόματο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι αναλόγως με τα στοιχεία που βάζουμε μέσα σε μια ετικέτα προσαρμόζεται και το ύψος. Θα σας το δείξω αυτό σε λίγο. Θα δώσουμε ένα background color σκούρο γκρι. Θα πούμε το κείμενο να στοιχίζεται στο κέντρο. Και θα πούμε και στο navigation menu να έρθει στο κέντρο με την εντολή Merge Noto, όπως κάναμε και με το κέντρο μας. Πάμε να λέωσει και βλέπουμε εδώ πως δώσαμε στυλ και στο nav menu. Θα σας δείξω τώρα λίγο το ύψος αυτόματο που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, αν αυτό το αντιγράψω πάλι και αποθηκεύσω, θα δούμε εδώ πως αναλόγως με τα στοιχεία που βάζουμε μέσα σε μια ετικέτα προσαρμόζεται και το ύψος. Εκεί βοηθάει όταν λέμε το ύψος αυτόματο. Θα σβήσω τώρα. Θα κάνουμε και μια ανανέωση. Ωραία. Τώρα, το στοιχείο που θέλω να φτιάξω είναι το align. Και τι εννοώ με αυτό. Αν δούμε εδώ, ακόμη βασικά το κείμενο δεν φαίνεται καλά, διότι έχει το χρώμα από τις συνδέσεις. Θα φτιάξουμε και τις συνδέσεις πιο κάτω. Θα δώσουμε ένα άλλο χρώμα. Θέλω πρώτον να φύγουν τα bullets από εδώ δίπλα, που έχει default η unorder list. Επίσης, αν δούμε τα στοιχεία μας εδώ, το ένα πάει κάτω από το άλλο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά η ετικέτα Align είναι μια block ετικέτα και έχουμε πει για τις block ετικέτες ότι όταν κλείνει μια ετικέτα η άλλη συνεχίζει ακριβώς από κάτω. Δηλαδή έχει block ροή στο browser. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ είναι να πω στην ετικέτα Align να μην συμπεριφέρεται ως block ετικέτα που είναι από τη μάνα της και να συμπεριφέρεται σαν inline ετικέτα, δηλαδή να πηγαίνει το ένα στοιχείο δίπλα στο άλλο, αντί κάτω από το άλλο, στην ίδια ροή της πρότασης. Ας πάμε όμως πρώτα να βγάλουμε εδώ τα bullets. Λοιπόν, ας δούμε εδώ το div μέσα περιέχει το UL και το UL περιέχει μέσα του το Align. Τις ετικέτες Align μάλλον. Άρα τι θα κάνουμε τώρα. Θα αντιγράψω εγώ αυτό εδώ. Και θα τα βάλουμε τη σειρά. Μέσα στο div υπάρχει το UL, αλλά πάντα αφήνουμε κενό, εντάξει. Και μέσα στο UL υπάρχει το Align. Άρα, ό,τι γράψουμε τώρα εμείς εδώ, θα επηρεάσει το τελευταίο στοιχείο, το Align. Πρώτα θα βγάλω τα bullets, όπως σας είπα. Αν θα βάλω list style, no. Αν κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε εδώ πως φύγανε τα bullets. Το δεύτερο τώρα που θα κάνω είναι να πω στην ετικέτα LI να συμπεριφερθεί σαν inline ετικέτα. Άρα γράφω display άνω κάτω τελεία inline. Θα κάνω και μια ανανέωση. Ωραία. Και βλέπουμε το ένα στοιχείο πως πήγε δίπλα στο άλλο στοιχείο.
Πάμε τώρα να φτιάξουμε και τις συνδέσεις μας. Το μόνο που θα κάνω τώρα είναι ότι μετά το LI, μέσα στην ετικέτα LI, υπάρχει σύνδεση. Άρα εδώ βάζω το α, που είναι οι συνδέσεις μου. Και τώρα θα βάλω color white, θα αποθηκεύσω. Και βλέπουμε πως το αλλάξαμε σε χρώμα λευκό. Επίσης θα πω να φύγουν και οι υπογραμμίσεις που υπάρχει κάτω από κάθε λέξη, που αυτό δηλώνει ότι είναι σύνδεση. Αυτό μπορώ να το κάνω με το text decoration. No. Κάνουμε ανανέωση και βλέπουμε πως έφυγαν και οι γραμμές από κάτω. Τώρα όμως εδώ τι γίνεται. Αν δούμε το κείμενο που είναι μέσα στο navigation menu, δεν έχει καθόλου χώρο, δηλαδή χωράει ίσα ίσα. Για να πούμε τώρα σε μια ετικέτα να δώσει περιθώριο, εντάξει, στα στοιχεία που περικλεί μέσα της, να δώσει δηλαδή λίγο χώρο, θα έρθουμε στο nav menu που τα περικλεί. Και τι θα κάνουμε εδώ. Αν θυμάστε, το margin βοηθάει σε δύο στοιχεία που έχουμε μέσα στο browser να αφήσει το ένα στοιχείο από το άλλο κάποιο περιθώριο. Αντίθετα, το padding που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ βοηθάει σε μια ετικέτα που περικλεί άλλες ετικέτες μέσα της να δώσει χώρο. Για παράδειγμα θα πω ένα pixel. Και βλέπουμε εδώ πως έδωσε χώρο στο κείμενο. Εντάξει, αν έλεγα 2 pixel θα δίνει περισσότερο. Θα πω τώρα και στο navigation menu να αφήσει λίγο περιθώριο από το header, από πάνω του. Άρα εδώ, εφόσον θέλουμε να πούμε σε ένα στοιχείο να αφήσει περιθώριο από ένα άλλο στοιχείο, θα βάλουμε margin. Και από πάνω είναι το. Θα πω και εδώ ένα pixel. Ωραία. Είδαμε πως άφησε λίγο κενό. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ίδια τεχνική που χρησιμοποιούμε στο margin, δηλαδή margin top, margin right, υπάρχει και στο padding. Αν βάλουμε εδώ και το padding, δίνουμε ένα pixel περιθώριο και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά. Αν εδώ για παράδειγμα εγώ έλεγα top και αποθηκεύσω, θα δούμε ότι έδωσε περιθώριο μόνο από πάνω. Εντάξει. Αν για παράδειγμα πω, αντιγράψω εδώ και θέλω από κάτω, πρέπει να γράψω bottom εδώ. Ωραία, και άφησε και από κάτω. Θα το αφήσω όμως έτσι. Έτσι και αλλιώς σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Άρα είπαμε τώρα να αφήσει περιθώριο μέσα από πάνω και από κάτω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ, φτιάξαμε και το navigation menu. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Στο επόμενο βίντεο θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε τα άρθρα μας, να βάλουμε κάποιες εικόνες και μέσα στα άρθρα μας, επίσης να φτιάξουμε και το footer μας. Γεια σας!